Όταν λέει κάποιος δυστυχής, Ρωμά είχε βγει με την καραμπίνα και έριχνε κατά πολιτών. Και έπρεπε, λέει, με αυτό να μην ασχοληθεί η Χρυσή Αυγή, όπως τα λοιπά κόμματα που άφησαν τους ανθρώπους να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά. Ωραία, λοιπόν, οπότε ας φτιάξουμε ένα κόμμα και ας αρχίσουμε να αστυνομεύουμε με το κόμμα αυτό τους δρόμους και ας υποκαταστήσουμε οτιδήποτε άλλο υπάρχει ως αρχή στο περιβάλλον που ζούμε. Πάρα πολύ ωραία είναι όλα αυτά. Στην προσπάθεια λοιπόν των συνηγόρων να δείξουν ότι εντάξει δεν έγινε και τίποτα, μία μικρή αντιποίηση αρχής κάναμε. Βασίλης Γεωργακόπουλος, ο οποίος ήταν αστυνομικός διευθυντής Μεσσηνίας την εποχή όπου υπήρχε όλο αυτό το πράγμα με τα τάγματα εφόδου και κάποιες επιστολές που είχε στείλει ο Μπέλος, υπόδικος τώρα για ανθρωποκτονία, αν θυμάστε μια περίπτωση στην Πανόρμου που ο τύπος διαπληκτίζεται με άλλο τύπο, πάει σπίτι του, παίρνει το όπλο, επιστρέφει τον πυροβολή και πια μια χαρά ωραία πράγματα. Είναι περίπου στο ίδιο μοντέλο που έχουμε δει τους υπόλοιπους αστυνομικούς μέχρι τώρα, εκτός από πολύ συγκεκριμένες εξαιρέσεις. Θα δούμε και συνέχεια, ένα δεν θυμάμαι, δεν είδα, δεν ξέρω. Δεν είχε γίνει αντιληπτό κάτι τέτοιο σε σχέση με ομάδες περιφρούρησης κτλ. Θα είχαμε αντιδράσει υπηρεσιακά, μας λέει ο πρώην αστυνομικός διευθυντής. Στο δημοσίευμα λέει ο Μπέλος ότι η τρομοκρατία των αλλοδαπών δεν θα περάσει. Τον θυμάστε να απειλεί. Το αξιολογήσαμε ως μη σοβαρό, λέει ξανά ο μάρτυρας. Αυτόν τον άνθρωπο δεν τον αξιολογήσαμε σοβαρά. Αυτές οι αξιολογήσεις ήταν τέτοιου τύπου για τους μετανάστες, μέχρι και τη δολοφονία αφήσαν, να το θυμίσουμε. Μάλλον κάπως έτσι τα πράγματα πήγαν. Θα εκτεθεί ο μάρτυρας ακόμα περισσότερο, γιατί στη φάση των αναγνωστών θα εκτεθούν τα πρωτοσέλιδα άρθρα της εφημερίδας Ελευθερία, από τα οποία προκύπτει η δράση της Χρυσής Αυγής με ελέγχους σε επιχειρήσεις για το αν εργάζονται αλλοδαποί ή όχι, με επιθέσεις σε μετανάστες, πρωτοσέλιδα άρθρα της εφημερίδας που ο ίδιος είπε ότι κάθε βράδυ, κάθε πρωί. Διάβαζαν στο αστυνομικό τμήμα και στην αστυνομική διεύθυνση και τις οποίες φυσικά τώρα δεν θυμάται πλέον ο εν λόγω αστυνομικός. Αυτά τα εξώφυλλα που δεν θυμόταν όμως ήταν εξώφυλλα τα οποία ερωτήθηκε για την πρόεδρο στην αρχή, τα οποία λέγανε Χρυσαυγείτε σε ρόλο επιθεωρητή εργασίας, τάγματα ασφαλείας από τη Χρυσή Αυγή, πολιτοφυλακή με δημοτικά περίπολα και μέσα γράφει για τη Χρυσή Αυγή, χτύπησαν μετανάστες, προκαλούν το κράτος, στο άρθρο γράφει για τη Χρυσή Αυγή. Αυτή χαρακτηριστική η έκφραση αυτή, του λέγανε ότι θα γίνει η Ρίφενσταλ, η Λένη Ρίφενσταλ του Μιχαλολιάκου. Ό,τι μαγαζιά είχαν κλείσει, λέει, στην περιοχή, τα είχαν κλείσει αυτοί και αυτό του το λέει ο Βάθης. Ό,τι μαγαζιά είχαν κλείσει, λέει, στην περιοχή, τα είχαν κλείσει αυτοί και του το λέει και με μια σχετική περηφάνεια. Και ο άλλος αστυνομικός για τον οποίο έγινε συζήτηση τις μέρες μας, μετά τα δημοσιεύματα της εφημερίδας των Στρακτών, ο Βασίλειος Αθανασόπουλος. Ο Αθανασόπουλος. Ήταν αστυνομικός στο αστυνομικό τμήμα Μεσσήνης την περίοδο που ήταν αστυνομικός διευθυντής, ο Γεωργακόπουλος. Άρα έχουμε εικόνα του πώς συγκαλυπτόταν η εγκληματική της Χρυσής Αυγής αυτή τη στιγμή. Τι λέγανε η μάχη του Αγίου Παντελεήμονα. Υπάρχουν και σχετικά βίντεο στο YouTube σε σχέση με αυτό. Και υπάρχει η μαρτυρία του Βάφη, κατά δήλωση του μέλους της Χρυσής Αυγής, που λέει ότι 150 άτομα ήρθαν με ρόπαλα, τα οποία ήταν γομάρια, όπως τα χαρακτήρισε, δηλαδή μια συγκεκριμένη σωματοδομής, και χτύπησαν αλλοδαπούς σε σημείο που αυτοί εξαφανίστηκαν από την πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα. Έντεχνα, μέσα στις ερωτήσεις, τοποθετεί και λέει ότι πώς βρήκατε αυτούς στον Άγιο Παντελεήμονα. Του λέω, ο Γιωργούσης έψαχνε ένα μήνα κοντά στον Άγιο Παντελεήμονα, γνώρισα το Βάθη, μου συστήθηκε ως μέλος Χρυσής Αυγής, έκαναν τότε προεκλογική εκστρατεία. Ο Βάθης μου φάνηκε να ελέγχει την πλατεία. Και λέει ο Αλεξάνδρης, ο ανισόρροπος Βάθης. Και απαντάει ο Γιώργος, δεν είπα εγώ ποτέ ότι είναι ανισόρροπος. Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε την υπεράσπιση να προσπαθεί να βάλει λεξούλες σε αυτά που έχουν πει οι μάρτυρες. Είπατε περιφρουρούσαν το γραφείο σας. Δύο ήταν, ζήτησε από τον Κουκούτσι να τους πει να φύγουν. Προσέξτε τώρα, είχαν στείλει ανθρώπους και καθόντουσαν στο γραφείο του ανθρώπου. Εδώ λέει το νερό που καταλήγει. Αρδεύεται, λέει, η περιοχή της Κάλλας. Και τι έκαναν εκεί. Καθάρισαν κατσαρόλες. Να δούμε, λέει, και από πού προέρχεται η ελαιονοσία. Και λέει ο άνθρωπος αυτός, ο Γρυπιώτης, ο οποίος είναι και γιατρός στο επάγγελμα. Όχι, λέει, ξέρω πολύ καλά από πού προέρχεται η ελαιονοσία. Σίγουρα εγγυημένα δεν προέρχεται, δεν τα είπε ο Γρυπιώτης αυτά, είναι ένα σχόλιο εδώ του μαγαζιού. Εγγυημένα η ελαιονοσία δεν προέρχεται από το να πλένεις κατσαρόλες σε ένα ρεύμα που τρέχει νερό. Η ελαιονοσία προέρχεται πρωτίστως από τσίμπημα κουνουπιού. Είναι μια ευγενική
προσφορά της εκπομπής και λέει: Βλέπω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής να έρχονται τρεχάλα προς το μέρος μου. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι έτρεχαν για εμένα. Έτρεχαν και με βρίζανε. Πού πας ρε κολόπεδο, δεν ακούμε τέτοια τραγούδια. Γαμώ το σπίτι σου, ζήτω η Χρυσή Αυγή. Πριν καταλάβω τι έχει συμβεί, έχω δεχτεί χαστούκια. Και ο Ζαμπέλης μας δίνει και ένα επιπλέον στοιχείο που δεν είχαμε κάπου καταγεγραμμένο. Δύο Πακιστανοί είχαν χτυπηθεί και είχε βανδαλιστεί ένα κατάστημα. Το γνώριζε ως γραμματέας του εργατικού κέντρου Λαβρίου. Και μόλις το λέει αυτό, η υπεράσπιση κάνει: Α, ότι πες τον ντε, ότι ήσουν γραμματέας του εργατικού κέντρου Λαβρίου, συνδικαλιστή, κουμούνι και τα σχετικά.